Γιατί λένε Γουμενάκη θα μπορούσε κανείς να πει πάρα πολλά. Είναι μια αφοσιωμένη μητέρα και μια αφοσιωμένη γιαγιά επίσης. Είναι πολύ γνωστή για την πίστη, την επιμονή στην διάδοση της γαστρονομίας της Κρήτης. Είναι πολύ γνωστή για την παρουσία της στα κοινά, ακόμη και στον αθλητισμό, στον ιστοεπλοϊκό όμιλο Ηρακλείου. Όμως σήμερα τη συναντάμε για να μοιραστεί μαζί μας κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι πολύ προσωπικό, κάτι το οποίο στόχος είναι να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ότι καμία δυσκολία δεν πρέπει να μας καταβάλει. Να καλημερίσω την κυρία Γουμενάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανοίξατε το σπίτι σας, που μας υποδεχτήκατε στο σπίτι σας και ελπίζω να καταφέρουμε όντως να περάσουμε ένα θετικό μήνυμα. Και εγώ ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά το μοιράζουμε όλο αυτό, δημόσια εννοώ. Θα έλεγε κανείς, βλέποντας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο δραστήριος, ασχολείται με τόσα διαφορετικά πράγματα, δεν θα μπορούσε να υποθέσει ότι έχει περάσει κάτι δύσκολο, ότι έχει στις αποσκευές της ζωής του κάτι το οποίο δεν είναι μέσα σε αυτά τα πολύ χαρούμενα, τα ευχάριστα, τα καθημερινά. Είναι κάτι το οποίο το έχεις αφήσει πίσω σου και να μας πεις πρώτα-πρώτα τι είναι αυτό. Τι είναι. Εννοείται ότι έχουν περάσει χρόνια και τώρα απλά διηγούμε μια ιστορία δικιά μου που σίγουρα υπάρχουν στιγμές ακόμα που τζιπιέμαι και λέω μαζό. Όμως όταν ο γιατρός μου είπε λένε μάλλον είσαι καρκίνο, εγώ σαν να σταμάτησα, δηλαδή δεν είχα λόγια να πω. Σταμάτησε ο χρόνος. Είναι αυτό που νιώθουμε, ναι, ότι... σαν να σταματάνε τα πάντα και το μόνο που ήθελα ήταν να ανέβω στη δουλειά μου, να καθίσω στο καναπέ και να κλάψω. Αυτό μου έβγαινε, μόνο το κλάμα. Το μοιράστηκα εννοείται με τη θεία μου που είμαστε μαζί στη δουλειά και μετά έπρεπε να σκεφτώ πώς θα το πω. Και μήπως θα ήταν καλύτερα να το πω όπως μου το είπε και εμένα ο γιατρός και όχι να βάλω σάλτσες. Είναι ο καλύτερος τρόπος να μοιραστείς την αλήθεια σκέτη, χωρίς ούτε ωριοποίηση, ούτε... Σκέτη μπορούσα να τη μοιραστώ εκείνη τη στιγμή, γιατί και εγώ δεν ήξερα κάτι άλλο. Ήξερα ότι μάλλον έχω καρκίνο. Πόσα χρόνια πριν αυτό? Τώρα έχουν περάσει 20. 20 χρόνια. Ναι, 20. 20 χρόνια, αλλά βλέπω ότι ακόμα χρόνια, σε ταράζει. Νομίζω ότι δεν θα πάψει ποτέ, γιατί σε όλα αυτά τα 20 χρόνια ο καρκίνος είναι δίπλα μας, είτε είναι σε δικούς μας ανθρώπους, είτε σε φίλους μας. Οπότε είναι σαν να το βιώνεις κι εσύ λίγο μαζί τους, όχι εννοείται με τον ίδιο πόνο. Εγώ έχει λοιπόν... γίνει σε κάθε σπίτι, δεν το συζητάμε, είναι δίπλα μας όντως. Μα σίγουρα όλοι οι άνθρωποι περνάνε δυσκολίες και ο καρκίνος δεν είναι η μόνη δυσκολία. Απλά είναι κάτι που όταν ακούμε τη λέξη καρκίνος, είναι σαν δίπλα της, έτσι κολλητά δίπλα της, να είναι και ο θάνατος. Mm-hmm. Και αυτό μας έχουν καλλιεργήσει μέσα μας, ενώ δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι όταν νοσήσεις με καρκίνο θα πεθάνεις. Με ποιον το μοιράστηκες μετά την θεία σου? Μετά πήρα τους γονείς μου τηλέφωνο και τους είπα τη μαμά μου. Λέω μαμά μάλλον έχω καρκίνο και νομίζω ότι λιποθύμησε. Έτσι απλά δεν μπορούσα να το πω αλλιώς. Μετά έπρεπε να το πω στο σπίτι μου, να γυρίσω στο σπίτι μου και να το πω στον άντρα μου, στα παιδιά μου. Ο Μανώλης μου ήταν μικρός, ο Κωνσταντίνος ήταν πιο μεγάλος. Για μένα το πιο βασικό λάθος που γίνεται είναι ότι όταν είναι να σου πούνε κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι νοσείς από κάτι, πρέπει να υπάρχει και ένας άνθρωπος λίγο πιο ειδικός, δηλαδή ένας ψυχολόγος, mm-hmm. που να σου πει πώς θα το διαχειριστείς όλο αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Και εσύ και η οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Ναι, γιατί εγώ σκέψω ότι... Κανάκι πάντα να με κανακεύουν. Παρηγορούσε του άλλου. Ναι, κανάκευα. Εγώ ήθελα να με κανακέψουν, αλλά έβλεπα ότι οι άλλοι είναι πιο αδυνατοί από μένα. Πήγα λοιπόν στο χωριό
Και ήταν μια κυρία που είχε περάσει και αυτή καρκίνο και μου λέει, Λένα, θέλω κάτι να σου πω. Έμαθα τι σου συμβαίνει και θέλω σε παρακαλώ πολύ να είσαι το κεφάλι σου ψηλά. Δεν είναι ντροπή όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί συνήθως όταν νοσεί κάποιος από καρκίνο και κάνει χημοθεραπείες, χάνει τα μαλλιά του, αλλάζει το σώμα του, η γυναίκα δεν είναι να το πω, δεν έχει θηλυκότητα, οπότε αλλάζεις. Εκείνη τη στιγμή όμως νομίζω ότι προέχει η μάχη που δίνεις για την ίδια σου τη ζωή. Επηρεάζεσαι ίσως και πνευματικά της εικόνας σου. Εννοείται, γιατί βλέπεις ότι κάτι αλλάζει μέσα σου και έξω σου. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια αλλαγή και πρέπει να διαχειριστείς αυτή την αλλαγή, ακόμα και το να δεις εσύ τον ίδιο στον εαυτό σου καθρέφτη. Και το πώς θα το μοιραστείς πιο πολύ με τα παιδιά σου. Εμένα, ας πούμε, ο Μανώλης που ήταν και μικρός, ήταν ακόμη πιο δύσκολα. Ο Κωνσταντίνος που ήταν πιο μεγάλος, πήγε και ρώτησε το βιολόγο του. Ήταν στο γυμνάσιο. Είχα λέμφωμα τελικά. Mm-hmm. Στην αρχή δεν ήξεραν τι είχα. Στην αρχή, 9 μήνες, ας πούμε, πονούσα και ενώ αυτό που λέμε πρόληψη, έκανα όλες τις εξετάσεις, τα πάντα, δεν μου έβρισκαν τι είχα. Πού πονούσες, τι ήταν τα συμπτώματα? Πονούσα στην κοιλιά μου, βασικά πονούσε το πάγκρεας, γιατί είχε διογκωθεί ένας λεμφαδένας και πονούσε το πάγκρεα. Όμως εγώ 9 μήνες πονούσα και ένιωθα ότι κάτι άλλο, κάτι συμβαίνει μέσα μου, υπάρχει κάτι που δεν είναι δικό μου. Και η επιμονή μου μέσωσε. Δηλαδή το να μην σταματάω. Μου λέγανε ότι έχει θλάση μαλακών μορίων, ότι είναι μέσο, ότι κάνει γυμναστική, ότι κάτι σε πειράζει. Και δεν σταμάτησα να κάνω εξετάσεις μέχρι που βρήκα ότι έχω αυτό το πράγμα. Και μετά αφέθηκα εγώ στους γιατρούς. Mm-hmm. Το να εμπιστεύτηκα επίσης είναι πολύ σημαντικό, να εμπιστευτείς τον γιατρό σου. Έκανα περίπου 1 χρόνο χημοθεραπείες. Mm-hmm. Αυτό το διάστημα που χρειαζόταν, ένιωθες ότι χρειαζόταν να κανακεύεις την οικογένειά σου, να τους βοηθάς να σταθούν. Ναι, μωρέ, αφού τους έβλεπα ότι αυτοί ξέραν και πράγματα που εμένα δεν μου τα έλεγαν τότε. Mm-hmm. Δηλαδή ήξεραν ότι όλο αυτό που βιώνω μάλλον δεν θα έχει καλό τέλος. Οπότε για αυτούς ήταν πιο δύσκολα που ήταν ήξεραν. Ήταν αρνητική η πρόγνωση. Εγώ ήξερα ότι είχα καρκίνο, αυτό, ξέρεις, δεν ήξερα κάτι άλλο όμως. Το πήγαινες, ας πούμε, ένα βήμα τη φορά, πάμε να κάνουμε την επόμενη θεραπεία. Μα δεν ήξερα, εγώ νόμιζα ότι σου είπα σταμάτησε για μένα ο χρόνος εκείνη τη στιγμή. Ήταν σαν να σταμάτησε η ζωή μου, σαν να... Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι αυτό που σου λέω ότι ακόμα και σήμερα καμιά φορά τζιμπιέμαι. Δεν φοβάμαι, αλλά καμιά φορά δεν ξέρω αν ζω ακόμα και τώρα, γιατί είμαι πολύ ευτυχισμένη και λέω είναι το ζω, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Ναι. Πιστεύεις, σκέφτεσαι πώς θα κατάφερες και βγήκες αλόβητη από όλο αυτό? Ναι, πώς... γιατί δεν σταμάτησα εγώ στις χημειοθεραπείες, εγώ συνέχισα. Στην αρχή λοιπόν, εννοείται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ότι ο οργανισμός σου καταβάλλεται, ότι δεν έχει τις ίδιες δυνάμεις. Όμως εγώ είχα πει στον γιατρό μου ότι θέλω να κάνω Πέμπτη τη χημοθεραπεία και θέλω τη Δευτέρα να είμαι στη δουλειά μου. Δηλαδή δεν σταμάτησα να δουλεύω. Δεν έκρυψα το πρόβλημά μου από κανένα, φορούσα μαντιλάκι, πήρα περούκα, αλλά επειδή ο Μανώλης μου του άρεσε όταν κοιμάται να μου κάνει έτσι τα μαλλιά, δεν ξέρω, τα δικά σου παιδιά τους αρέσει. Και θυμάμαι μια φορά μου λέει ο Μανώλης, μου λέει, μαμά, θα βάλεις την περούκα σου γιατί θέλω να κοιμηθώ στο γλυβούλι μου. Και όταν τη φόρεσα, μου λέει, μυρίζει φάρμακο. Και δεν την ξαναφόρεσα. Μυρίζει όντως. Νομίζω ότι υπάρχουν τα μαντήλια που φορούσα τόσο στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου ή αν είναι η ιδέα της οικογένειας. Αλλά νομίζω ότι ακόμα μυρίζουν χημοθεραπεία και ας τα έχω πλύνει 1500 φορές. Και έτσι αποφάσισα να μην ξαναβάλω περούκα και επειδή την είχα πάρει και πολύ ακριβή, πήγα στην κοινωνική υπηρεσία και τους λέω, πείτε μου μια κοπέλα που έχει ανάγκη να... και θέλει περούκα να της χαρίσω τη δικιά μου και τη χάρισα και δεν ήθελα περούκα και κυκλοφορούσα με το μαντιλάκι μου και δεν έκρυψα ποτέ το πρόβλημά μου.
Παρόλο που καμιά φορά περνούσε στον δρόμο και λέγανε αυτά είναι τα δράματα, κρίμα στο κοριτσάκι, δηλαδή ακούς και αυτά. Εγώ όμως δεν μάσα. Εγώ... Και πώς τώρα να προσπαθείς να κρατήσεις το ηθικό σου ψηλά. Ναι, και να ακούς τον άλλο να περνάς και να λες αυτό είναι το δράμα, ας πούμε. Εντάξει, δεν αμφισβητεί κανείς ότι μια δύσκολη... Σίγουρα δύσκολη είναι στιγμή. Μια δύσκολη στιγμή. Αλλά με αυτή τη φράση σαν, ας πούμε, να προδιέγραφαν το αποτέλεσμα. Ναι, αυτό. Οπότε αγνοούσα όλα αυτά. Γιατί, ξέρεις, δεν μου έκαναν καλό. Οπότε αποφάσισα να πάω στο ψυχολόγο και να δω πώς θα το διαχειριστώ όλο αυτό, πώς θα διαχειριστώ τα παιδιά μου, το γάμο μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τη δουλειά μου, εμένα την ίδια. Και να σου πω πόσο πολύ με βοήθησε αυτή η κοπέλα και τώρα κάθε φορά που ακούω κάποιον νοσεί και θέλει να του δώσω μια συμβουλή, λέω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να πάει σε ψυχολόγο, η οποία όμως να είναι εκειδικευμένη σε αυτό το θέμα. Και επειδή πήγα και στη Γερμανία, εκεί όταν κάποιος ξεκινάει χημειοθεραπεία είναι απαραίτητο να σε παρακολουθεί και ψυχολόγος και στο παγνί έρχονται, αλλά είναι στο δωμάτιο. Δεν έχεις αυτή την προσωπική επαφή και να μοιραστείς μαζί του πράγματα που ίσως να τραπείς να τα πεις. Και να είναι και κάποιος άλλος. Εντάξει, αφού κατάλαβα ότι είναι, που δεν ήταν πολύ εύκολο, όμως εγώ ας πούμε δεν θα ξεχάσω την πεθερά μου, η οποία γινούσε από τη χημειοθεραπεία και στο κρεβάτι όταν πήγαινα, μου είχε λουλουδάκια η λίγουλα, την αγαπώ, μου είχε λουλουδάκια. Προσπάθησε και ρωτούσαν όλοι τι φαγητά πρέπει να τρώω. Ο αδερφός μου είχε βρει ένα Ρώσο γιατρό να πίνω κάτι σχημούς, λέει, που κάνει καλό στον καρκίνο. Όλοι κάναν τα γιατρικά τους απάνω μου. Εγώ τότε πήγαινα και σε ομοιοπαθητικό και τη ρώτησα τι είναι αυτό, τι είναι το λέμφωμα. Δεν ήξερα τι είναι το λέμφωμα. Βασικά δεν το είχα ακούσει ξανά ποτέ. Εγώ είχα No Hawkins, το πιο δύσκολο. Μου είπε λοιπόν ότι φαντάσου, μου λέει, Λένα, στο σώμα σου μέσα ότι υπάρχουν πολλοί στρατιώτες που σε πυροβολούν, όμως είναι ακάλυπτοι, που σημαίνει ότι αυτούς μπορείς να τους νικήσεις. Και εγώ αυτό έβαλα στο μυαλό μου, ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και λέω, Λένα, πάτα στα πόδια σου, γιατί είναι τόσο ωραία ζωή και πρέπει να χαρείς και τα όμορφα και τα δύσκολα, γιατί δεν είναι μόνο όμορφα στη ζωή. Και έτσι πάτησα γερά στα πόδια μου και πήγαινα στο νοσοκομείο και κρατούσα κουλουράκια και έλεγα συνταγές κυριούλες και τους διάβαζα για τις εξετάσεις να δω θα κάνουν χημειοθεραπεία, δεν θα κάνουν. Και λέγανε στο γιατρό μου τότε, λέει, πότε έχει η γουμανάκι ραντεβού να μας βάλετε μαζί, γιατί πήγαινα με χαρά. Έκανες την υποστήριξη και τον άλλον ασθενών, ναι, δηλαδή. Ναι, γιατί δεν ξέρω. Βοηθούσε, λες, αυτό, δηλαδή να αφήσεις λίγο στην άκρη τον εαυτό σου, την δική σου. Να σου πω, εγώ δεν ένιωσα, φοβήθηκα, αλλά δεν ένιωσα ότι θα πεθάνω. Ένιωσα ότι θα πεθάνω στο επόμενο στάδιο, γιατί τελειώντας τέλος πάντων όλες αυτές τις θεραπείες, μου λέει ο γιατρός μου, μου λέει, Λένα, θα σε αφήσω. Εγώ είχα κανονίσει να πάω και ταξίδι. Μου λέει, Λένα, ήταν πολύ δύσκολο. Το λέω τώρα ότι και ακούγεται ότι δεν, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Όμως, δίπλα μου υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που για αυτούς ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Από πολλούς λόγους. Εγώ ένιωθα πολύ αγάπη γύρω μου. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν τελείως μόνοι τους εκεί, που δεν είχαν κάποιον κοντά τους. Οικογένεια, φίλους, εγώ περιβάλλον. Είχα οικογένεια που έτρεχε για μένα, για όλα τα θέματα, γιατί εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Είχα τα παιδιά μου που με κοιτούσαν και έλειωνα. Οπότε είχα τους φίλους μου, οπότε δεν ένιωθα μόνη μου σε όλο αυτό. Γιατί
όταν νιώθεις και μόνος σε όλο αυτό, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Mm-hmm. Άρα θα έλεγες ότι πήρες δύναμη από την οικογένειά σου? Πήρα δύναμη για να από έχεις όλους. Αυτή την αισιοδοξία. Πήρα δύναμη από όλους, αλλά έδωσα και εγώ δύναμη σε αυτούς, νομίζω, γιατί ήμουν καλή άρρωστη. Δεν ήμουν δύσκολη. Είναι η στάση ζωής σου γενικά αυτή, ναι, νομίζω, είσαι έτσι αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, γιατί δεν ξέρω, έτσι είμαι, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Άρα δεν άφησες να σε καταβάλει όλο όχι, αυτό. Όχι, μα είχα κανονικά τη ζωή μου. Οι χημειοθεραπείες δεν ήταν τελικά κάτι δύσκολο. Απλά όταν ρώτησε το γιατρό τι είναι, πώς θα νιώθω, μου λέει είναι σαν να έχεις πιει πολύ αλκοόλ και να είσαι μετισμένη. Λέω, δεν το έχω κάνει, θα το ζήσω τώρα. Δέθηκα με τους ανθρώπους στην κλινική και ακόμη και τώρα έχω πολύ καλές σχέσεις. Μετά λοιπόν μου λέει ο γιατρός, μου λέει, λένε, θα σε αφήσουμε ένα μήνα ξεκουραστείς. Εγώ είχα βγάλει και στήρα να πάω ταξίδι. Κυρία, εγώ νόμιζα ότι είχα τελειώσει. Μετά από ένα χρόνο, εγώ νόμιζα ότι όλα τέλειωσαν, αλλά δεν είχαν τελειώσει. Μου λέει, λένε, πρέπει να κάνεις μεταμόσχευση μυαλού των οστών, γιατί δεν είναι ακόμα αυτό που θέλουμε. Που σημαίνει ότι μπορεί, σταματώντας τις θεραπείες, να ξανανοσήσεις και να είναι ακόμη πιο δύσκολο. Οπότε πρέπει τώρα να κάνουμε και αυτό. Εγώ δεν ήξερα τι ήταν. Άρα στη μεταμόσχευση μπαίνεις στη διαδικασία αναζήτησης σε συμβατοδότη. Ναι. Και αυτό είναι δύσκολο. Εννοείται τότε, αυτό δεν γινόταν εδώ, τώρα νομίζω γίνεται. Τώρα γίνεται, ναι. Ναι. Εγώ πήγα λοιπόν στην Αθήνα, στο Αλεξάνδρας. Όταν έφτασα, αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, θέλω να σου πω, πάρα πολύ δύσκολο και για μένα και για τον άντρα μου, πάρα πολύ δύσκολο. Όταν λοιπόν πήγα, είναι μια, αφού καμιά φορά κάποιος που θέλει να κάνει αυτό το πράγμα και εγώ πρέπει να το εξηγήσω και να μην το φοβήσω, δεν ξέρω πώς να το πω. Έτσι θα το πω και τώρα. Όπως είναι πραγματικά. Ναι. Εκεί βασικά κάνουν μια επεξεργασία, δηλαδή βασικά μια στιγμή βλέπω και έρχεται ένα μηχάνημα όπως το ψυγείο, προσπαθούσαν να μου βρουν μια κεντρική αρτηρία, αν το λέω καλά, τελικά μου βρήκαν από εδώ και έπρεπε βασικά να πάρουν όλο το αίμα, να σου αφήσουν αυτό που πρέπει για να ζήσεις, πολύ λίγο, και όλο αυτό να το επεξεργαστούν και με μια άλλη μορφή να στο βάλουν ξανά στο σώμα σου. Αυτή τη μεταμόσχευση έκανα εγώ, γιατί εμένα ήταν αιματολογικό, τέλος πάντων, το πρόβλημα. Μπορεί και να μην τα λέω και σωστά, αλλά έτσι, έτσι μου τα έχουν πει. Έρχεται λοιπόν ο γιατρός μου και μου λέει, θα πάρουμε ένα δείγμα για να το πάμε στον επαγγελισμό να το επεξεργαστούν. Εγώ δεν ήξερα, σου λέω άσχετη. Ούτε καν καθόμουν να διαβάζω που ακούω άλλους που κάθονται και διαβάζουν τι, πώς. Νομίζω ότι γενικά μπορεί να υπάρχουν αυτά, αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, παντού όμως. Και όταν γύρισε ο γιατρός μου και μου είπε, ήρθε και ήταν χαρούμενος, εγώ επίσης δεν καταλάβαινε ότι ήταν χαρούμενος, γιατί τελικά έκανα αυτόλογη μεταμόσχευση. Δηλαδή εγώ από η ίδια... Από τον εαυτό σου, δεν χρειάστηκες δότη. Ναι, ενώ είχαν έρθει, είχαν δώσει, είχαν βρει δείγματα, ήταν όλα έτοιμα, τελικά... Εγώ η ίδια έσωσα εμένα. Αυτή είναι η καλή εκδοχή. Είναι η καλή εκδοχή, γιατί ο οργανισμός το δέχεται τελείως διαφορετικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι εύκολο. Γιατί φαντάσου ότι αφού κάνανε όλη αυτή τη διαδικασία, μου κάνανε μια πάρα πολύ δυνατή χημειοθεραπεία για να σκοτώσουν ό,τι είχα μέσα στο σώμα μου, και καλό και κακό. Και με ανεβάζουν και με πάνε σε ένα δωμάτιο εντατικής, το οποίο πέρασα από ένα δωμάτιο που ήταν άνθρωποι που είχαν θέμα με την καρδιά τους, και όταν είδα εκεί στα κρεβάτια όλους γυμνούς, διασωληνωμένους, να κάνουν πιτ-πιτ τα μηχανήματα, και εμένα με πήγανε σε ένα δωμάτιο ακόμα πιο μέσα, φοβήθηκα πάρα πολύ. Εκεί έμεινα περίπου 15 μέρες. Κάθε μέρα ερχόταν ο γιατρός και μου λέει, άρε κριτικιά. Στις πρώτες μέρες βαφόμουν κιόλας. Έβαζε και πούδρα, λέω, να είμαι όμορφη.
Νομίζω όμως ότι αυτό βοηθάει εσένα. Ναι. Δηλαδή, ξεχνιέσαι, δεν αφήνεις τον εαυτό σου να πέσει. Ναι. Σκέφτεσαι να βάλω και την πούδρα μου, να καλοπιστώ. Που εγώ δεν, γενικά δεν βάφομαι. Όμως ήθελα, λέει, να βάλω και πούδρα. Σου βγήκε έτσι. Ωραία. Βγήκε. Τις πρώτες μέρες. Μετά από την τρίτη μέρα όμως, γιατί αυτοί περιμένανε να μηδενίσει τέλος πάντων όλο αυτό, ήταν σαν να έπεσε σε κόμμα. Είχε δύο δωμάτια και θυμάμαι στο διπλανό δωμάτιο, γι' αυτό σου λέω ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επώδυνο. Στο διπλανό δωμάτιο μπορούσαν δηλαδή να φιλοξενήσουν δύο άτομα με μεταμόσχευση, που άκουγα εγώ τα μηχανήματα που κάνανε πιτ-πιτ-πιτ και μετά σταματούσαν και ρώτησα μια μέρα την νοσηλεύτρια, μα γιατί σταματάνε, μου λέει δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και λέω, είναι σειρά μου τώρα, λέω. Πλανό δωμάτιο, ε. Ναι, ήταν παιδιά, χώριζε με γυψοσανίδα. Υπήρξε στιγμή εκεί που δεν νιώθες. Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Εκεί πραγματικά... Υπήρχε στιγμή που έπεσες. Πόνεσα πάρα πολύ. Φαντάζω ότι μου κάνανε 2 και 3 ενέσεις μορφήνης και δεν με πιάνε από τον πόνο. Α, σωματικό πόνο. Πάρα πολύ, γιατί μετά αφού μου βάλανε τα υγιή κύτταρα, έπρεπε να μου κάνουν κάποιες ενέσεις, να διαγείρουν το μυαλό των οστών και να παράγει κύτταρα και όλο αυτό είναι πάρα πολύ επώδυνο. Κάηκα παντού, δεν υπήρχε, γιατί κύτταρα είναι πάντα. Οπότε φαντάσω ότι εγώ έκανα και ποτέ, έκανα χημικό peeling, κάηκα παντού. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ευτυχώς δεν είχα καθρέφτη και ευτυχώς δεν μπορούσα να σηκωθώ το κρεβάτι. Γιατί νομίζω ότι ήρθε κάποιος που με είδε και δεν θα πω όνομα, αλλά μου είπε φεύγω γιατί νομίζω ότι θα πεθάνεις και δεν θα το αντέξω. Λέω μάλλον είναι άσχημη η κατάσταση, λέω εγώ. Πολύ, αλλά πολύ, λέω... πολύ ομοίη αντιμετώπιση. Αλλά λέω άσε, λέω, μην το βάζεις κάτω κοπελιά. Να λέω, τον διαψεύσω. Ναι, και εγώ τα κατάφερα. Εννοείται όχι μόνη μου. Εγώ έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι, αλλά... Νομίζω ότι ήταν ένα στοίχημα και για τους γιατρούς για μένα, γιατί φαντάζομαι ότι ακόμα με κάνουν μάθημα στο πανεπιστήμιο. Ήμουν μια δύσκολη περίπτωση. Όταν λες ότι η πρόγνωση για την οποία είχαν ενημερωθεί η δική σου ήταν αρνητική, προφανώς ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση για να μην δίνουν ελπίδες. Ήταν και δύσκολη και φαντάζομαι για να το κάνουν και μάθημα. Ήταν και ξεχωριστή σαν εμένα, ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση. Όταν λοιπόν τέλειωσε όλο αυτό που είσαι μόνος σε ένα μικρό δωμάτιο που δεν έχεις επισκέψεις. Μία φορά ήρθε ο μεγάλος μου γιος γιατί ήθελε πάρα πολύ να με δει. Που χτυπούσε το τηλέφωνο και έπρεπε να μιλήσω με το γιο μου το μικρό και δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί έκλαιγα. Βίωνα όλο αυτό το γύρω-γύρω το τίν-τίν με τα μηχανήματα που κάποια στιγμή σταματούσαν και λέω έφυγε κι αυτός. Και περνούσαν οι μέρες και εγώ αντί να είμαι καλά, ήμουν χειρότερα. Έλεγα μάλλον δεν θα τα καταφέρω. Εννοείται φοβήθηκα ότι θα πεθάνω. Και έλεγα, λέω, αν τα καταφέρω όμως και ζήσω, έλεγα τώρα, στην Αλεξάνδρα, θα τρέξω όλο αυτό το δρόμο, ρε παιδί μου. Αν τα καταφέρω, λέω, και ζήσω, που νομίζω, λέω, ότι θα τα καταφέρω. Και όταν ήρθε η μέρα να φύγω, που ήρθε ο γιατρός και μου λέει «Κριτικιά, ετοίμασε βαλίτσα, φεύγεις». Μετά από πόσο καιρό, 15 μέρες στο Αλεξάνδρο. 20, ήμουν πολλές μέρες, αλλά εμένα μου φάνηκε ότι ήμουν χρόνια εκεί. Δεν περνούσε η ώρα. Σε ένα δωμάτιο χωρίς επισκέψεις. Ήταν αποστηρωμένο, δεν μπορούσα να διαβάσω. Καταρχήν μετά από κάποιες μέρες δεν μπορούσα ούτε να δω τηλεόραση. Ήμουν κάτι σαν να ήμουν σε κόμμα. Οπότε όταν έφτασε η ώρα να φύγω, ήρθε και μία φίλη μας, οικογενειακή, για να κάνει η μαμά μου, ξέρεις, όλη αυτή τη διαδικασία με τα χαρτιά. Και εγώ με την Αριστεία πήγαμε σπίτι και εγώ έκλαιγα.
Και δεν σταμάτησα να κλαίω. Μα πολύ κλάμα, που εγώ δεν κλαίω γενικά. Και με ρωτάει η Αριστεία, μα γιατί κλαίς, δεν είσαι χαρούμενη? Της λέω, κλαίω γιατί δεν το πιστεύω, ότι είμαι, ότι δεν είμαι εκεί, αλλά και γιατί φοβάμαι όταν θα επιστρέψω πίσω πώς θα είναι η ζωή μου. Πώς θα είναι η ζωή σου, όχι σωματικά πια? Όχι, γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα. Ένιωθες ότι έχεις αλλάξει εσύ η ίδια μέσα σου? Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, όμως βάζει άλλες προτεραιότητες στη ζωή του. Δηλαδή, βασικά το πρώτο βήμα που έπρεπε να κάνω, σου λέω γιατί πήγαινε και σε ψυχολόγο και σε ομοιοπαθητικό, είναι να συγχωρέσεις οτιδήποτε σε πλήγωσε. Για να πας εσύ παρακάτω, όχι για να επιστρέψεις ή για να πας εσύ παρακάτω. Οπότε το πρώτο πράγμα ήταν να βγάλω οτιδήποτε υπήρχε μέσα μου και να το μοιραστώ με τη γιατρό μου. Το επόμενο βήμα είναι να εκφράζομαι, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αγκαλιάζω, που ακουμπάω, που γενικά εξωστρεφής. Ναι, και ενώ δεν ήμουνα πριν, ενώ έτσι είμαι. Οπότε λέω, πρέπει όλο αυτό το πράγμα που νιώθεις μέσα σου, δεν πρέπει να το κρατάς για σένα μόνο. Πρέπει να το μοιράζεσαι με τον άνθρωπο που είναι, που κάνεις πράγματα μαζί, που δεν είναι απαραίτητο ότι είναι η οικογένεια ή ο σύντροφος. Οπότε έκανα αυτό. Είπα, θα μειώσω τη δουλειά μου, δεν θα κουράζομαι τόσο πολύ. Θα νευριάσω αν πρέπει να νευριάσω, θα κλάψω αν πρέπει να κλάψω. Να μην κρατάω μέσα μου, γιατί νομίζω αυτό σε αρρωσταίνει τελικά. Το να εγκλωβίζεις μέσα σου όλα αυτά τα συναισθήματα που έχεις. Το να καταπιέζεσαι. Να μην καταπιέζεσαι, δεν έχει νόημα. Είναι πάρα πολύ μικρή ζωή, δηλαδή γιατί να μην χαίρεσαι. Ή γιατί να μην στεναχωριέσαι, ή γιατί να μην προβληματίζεσαι, γιατί να πρέπει το ζεις, όλα. Ό,τι για... είναι. Ναι, πρέπει να τα ζεις όλα έτσι όπως είναι. Δηλαδή, όπως μου είπε εμένα ο γιατρός στην αρχή, Λένα, έχεις καρκίνο. Οπότε δες το έτσι. Άρα, Λένα, αν μου το έλεγε με νάζι ή να δούμε, να κάνουμε, να δείξουμε, να... εγώ δεν θα πατούσα στα πόδια μου γερά, γιατί ναι, μεν έχασε τη γη. Όμως για πολύ λίγο, γιατί μετά εγώ πάτησα πιο δυνατά στη γη. Και τελειώνοντας όλο αυτό, υποσχέθηκα πολλά πράγματα στον εαυτό μου και κάποια πιο προσωπικά, τα οποία και τα έκανα. Και γενικά μου αρέσει να μοιράζομαι τη ζωή με τους ανθρώπους. Δηλαδή, μου αρέσει ακόμα και αυτό με το φεστιβάλ που έρχονται όλες αυτές οι γλυκούλες που η κάθε μία μοιράζεται μαζί μας την αγάπη της, που μπορεί να είναι η μαγειρική, που μπορεί να είναι μια ιστορία. Έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι και με τα κοινά μετά, γιατί κατάλαβα ότι τίποτα δεν πρέπει να ζεις μόνος σου, πρέπει να μοιράζεσαι πράγματα. Και εννοείται στην αρχή, τελειώνοντας και αυτό, κάθε μήνα έκανα εξετάσεις. Νομίζω ότι δεν έχω τα 4 σκούτες τόσες, αξονικές, μαγνητικές, και φαντάζομαι ότι ήμουν και ένας άνθρωπος που πάθαινα κρίση πανικού. Κρίση πανικού πριν από όλο αυτό. Ναι. Και μου είπε ο ψυχολόγος μετά το διαχειρίστηκες τόσο... ότι αυτό δείχνει κάτι, μου λέει. Δηλαδή, νομίζω ότι πριν σου συμβεί κάτι άσχημο στη ζωή σου, κάτι σε ειδοποιεί που αν εσύ δεν του δώσεις σημασία, σου έρχεται. Δηλαδή, η κρίση πανικού, κάποια στιγμή πάθαινα κάτι σαν εξέματα στο σώμα μου και ήταν όλο αυτό που δούλευε μέσα μου που εγώ δεν το έβλεπα. Και έλεγα, κρίση πανικού είναι γιατί γέννησε και είναι αυτό που λένε μετά που γεννάς, ενώ είχαν περάσει χρόνια, αυτό γιατί μπορεί κάτι να με πείραξε, ενώ ο οργανισμός σου σε ειδοποιεί και σου λέει σημάδια. Κάτι συμβαίνει, πάρ' το αλλιώς, ας πούμε. Μέχρι πρότινος ήσουν, ας πούμε, άνθρωπος που θα τηρούσες πολύ τακτικά έτσι και ευλαβικά το check-up σου, το ετήσιο? Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ναι. Αναγκαστικά. Πριν. Εγώ πριν, κάθε Μάρτιο έκανα εξετάσεις.
Και εκείνο το Μάρτιο έκανα εξετάσεις. Mm-hmm. Αλλά δεν είχα τίποτα. Ήταν όλα πολύ καλά. Αλλά τι έκανα. Έκανα, ας πούμε, γενικές εξετάσεις. Κάποια πράγματα δεν φαίνονται από το να πας να κάνεις μια γενική εξετάση αίματος. Mm-hmm. Εννοείται όταν πονούσα, έκανα και υπέρηχο και ξανά έκανα υπέρηχο. Αλλά αυτό δεν φαινόταν, γιατί ήταν κρυμμένο πίσω από το πάγκρεας, που έπρεπε να κάνω μία αξονική, μία μαγνητική, mm-hmm. γιατί τα λεμφώματα φαίνονται με την αξονική. Αλλά επειδή με βλέπανε και ήμουν έτσι και δραστήρια και δεν πήγαινε το μυαλό τους ότι μπορεί να έχω κάτι κακό. Mm-hmm. Και δεν είχα κάνει και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Είχε σημασία η πρόληψη, η έγκυρη, ναι, θα σου δηλαδή, πω γιατί, γιατί εγώ δεν το άφησα, mm-hmm. δεν το άφησα. Παρόλο που μου έλεγαν ότι δεν έχω τίποτα, εγώ ένιωθα ότι κάτι ξένο υπάρχει μέσα στο σώμα μου. Το νιώθεις. Οπότε συνέχισες να το ψάχνεις. Και καμιά φορά πολλοί άνθρωποι το νιώθουν και φοβούνται να το αντιμετωπίσουν. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι κάτι άλλο, κάτι αλλάζει μέσα μας. Απλά καμιά φορά φοβόμαστε να το αντιμετωπίσουμε και αυτό δυστυχώς μετά μας πεθαίνει. Γιατί δεν προλαβαίνουμε μετά. Mm-hmm. Εγώ όταν δεν σταμάτησα. Είναι πολύ δυνατό, είναι δύσκολο να το πολεμήσεις. Μα οτιδήποτε πια. Είναι. Μα δεν μιλάμε τώρα μόνο για τον καρκίνο. Μιλάμε γενικά οτιδήποτε φοβάσαι να το αντιμετωπίσεις και το αφήνεις, αυτό φουντώνει. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα είναι πιο δύσκολο και μπορεί και το αποτέλεσμα να μην είναι καλό. Θυμάμαι τότε. Και ήταν και θυμάμαι, εννοείται και θυμάμαι και τις ημερομηνίες, ακριβώς όλα τα θυμάμαι. Φεύγω από το χωριό, ήταν το Αγίου Γεωργίου, και πάω για να πάω στα Λίδα. Και στον δρόμο ένιωσα ότι θα πεθάνω από τον πόνο και σταμάτησα στην άκρη και είπα θα λιποθυμίσεις από τον πόνο και θα σκοτώσεις και το παιδί σου. Ήτανε σταμάξεις μαζί σου. Ναι. Και με το που φτάνω στη Λίδα καλούμε το γιατρό του ξενοδοχείου και μου κάνει κάποιες εξετάσεις εκεί, ξέρεις, και μου λέει μάλλον περνάς πέτρα στα νεφρά, πήγαινε αύριο να κάνεις εξετάσεις και έτσι πήγα και ξανά έκανα πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Οπότε ναι, αυτό που έχω να πω είναι ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε αν κάτι διαφορετικό συμβαίνει στη ζωή μας, ακόμα και αν δεν πονάμε, αυτό το νιώθουμε. Εγώ ευτυχώς ο πόνος μου έσωσε γιατί δεν σταμάτησα και τα κατάφερα. Νομίζω. Καλά τα κατάφερα. Δεν το συζητάμε. Με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσες. Ναι. Πώς νιώθεις ότι σε άλλαξε? Δηλαδή, είπες ήδη ότι ήσουν πιο συγκρατημένη. Δεν ναι, ήμουν ντροπαλή, βρε παιδί μου. Δηλαδή, φαντάσου ότι τον μπαμπά μου και τη μαμά μου τους φίλησε όταν αρρώστησα. Τους αγκάλιασε και τους φίλησε τότε. Αυτό άλλαξα, βασικά, το να εκφράζομαι και να μοιράζομαι, mm-hmm. Και να βλέπω τη ζωή αλλιώς. Για μένα, δηλαδή, οι αξίες της ζωής είναι τελείως διαφορετικές. Δηλαδή, δεν είναι ούτε τα ακριβά ρούχα, ούτε τα ακριβά παπούτσια, ούτε τα αυτοκίνητα. Είναι αυτή η καθημερινότητα. Ακόμα και αυτό που ζούμε τώρα εδώ και μοιραζόμαστε όλο αυτό, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και ότι θα πάω σε ένα χωριό και θα μοιραστώ με μια γιαγιά μια δικιά της ιστορία, για μένα είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, μου δίνει πολύ χαρά. Ακόμα το ότι θα μαγειρέψω για να έρθουν οι φίλοι μου να φάμε όλοι μαζί, είναι για μένα πολύ χαρά. Ακόμα και στον εστιοπλοϊκό εκεί με τα πιτσιρίκια και ακόμα και που είδα τα παιδιά μου και μεγαλώσανε και είναι καλά, γιατί ο Κωνσταντίνος, σου λέω, το μοιράστηκε με τον καθηγητή της βιολογίας και του είπε τι είναι το λέμφωμα. Ο Μανώλης ήταν όμως πολύ μικρούλης και ήταν πιο δύσκολο για αυτόν, οπότε πήγα και σε παιδοψυχολόγο. Mm-hmm. Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση που βιώνει όλη η οικογένεια, δεν τη βιώνει μονάχα αυτός που νοσεί. Και γι' αυτό καλό θα είναι, πέρα από το γιατρό που παρακολουθεί αυτόν που νοσεί, να υπάρχουν και ειδικοί γιατροί, δηλαδή ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι. Ένα πλαίσιο για όλη την οικογένεια. Για όλη την οικογένεια, γιατί είναι μεγάλη στήριξη. Mm-hmm. Δηλαδή, πράγματα που σου είπα και πριν, που εμένα με βασανίζουν μέσα μου, αλλά εγώ φοβάμαι να το πω
στη μητέρα μου ή στο σύντροφό μου, γιατί θα τους φοβήσω ακόμα περισσότερο. Αλλά στον ψυχολόγο το λες. Πρέπει να το πεις, γιατί δεν πρέπει να σε βασανίζει αυτό το πράγμα. Πρέπει να το λύνεις. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει μάλλον να σου ανοίγει εκεί ένα δρόμο, να βλέπεις, γιατί δεν είμαστε γιατροί, ούτε ξέρουμε το πρωτόκολλο, όλο αυτό που τηρούνε. Πάντως, επειδή σου είπα που πήγα και στη Γερμανία, εκεί είναι υποχρεωτικό. Να υπάρχει ψυχολόγος, ψυχολογική στήριξη. Προσωπικός. Και το πιο σημαντικό από όλα, που τους το είπα και εδώ, τελειώνοντας τις χημοθεραπείες, εκεί το κράτος κάνει δώρο ένα ταξίδι. Δώρο! Ναι, παιδιά, κάνει δώρο ένα ταξίδι σε αυτόν που βίωσε αυτή την κατάσταση, γιατί πραγματικά είναι μια μεγάλη μάχη που δίνεις και με αυτό το θηρίο που είναι μέσα σου, αλλά και με τον ίδιο στον εαυτό. Mm-hmm. Και εγώ ένιωθα ότι τελειώνοντας όλο αυτό, ότι ρε παιδί μου, σαν να με είχαν πετάξει στην άκρη ενός ποταμού και έπρεπε να περάσω απέναντι, και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και όταν το κατάφερα όλο αυτό και πέρασα, ήθελα να είναι η ζωή μου αλλιώς, γιατί για μένα ήταν ένα δώρο αυτό. Και ήθελα να το σεβαστώ αυτό το δώρο. Άρα δηλαδή, εσύ να το ξαναπήρες από την αρχή, η καινούργια, ναι, αρχή, άλλη Λένα. Ναι, το ξαναπήρα από την αρχή. Ναι, από την αρχή. Πού πήγες ταξίδι, πόσο καιρό μετά? Λοιπόν, γενικά μου αρέσουν τα ταξίδια. Κοίτα, μετά περίπου για ένα χρόνο, εννοείται έπρεπε να προσέχω πάρα πολύ, δεν έπρεπε να αρρωστήσω. Έκανα όμως ένα πάρτι για να ευχαριστήσω τους φίλους μου, παρόλο που δεν είχα και πολύ αντοχή. Μετά πήγα, Κωνσταντινούπολη ήθελα να πάω τότε. Ήταν τριήμερο, ήταν Μάρτιος και ήταν 25 Μαρτίου και έκανα ένα ταξίδι και θα πήγαινα, οπότε πήγα, ωραία πέρασα. Δεν θα ξαναπάω, καλά πέρασα όμως. Αφού το είχα στο μυαλό μου, το έκανα. Γενικά, είναι ωραία τα ταξίδια, δεν είναι απαραίτητα να είναι χλιδάτα. Εμένα μου αρέσει και το κάμπινγκ πάρα πολύ. Νιώθω ελεύθερη. Αρκεί να αλλάζει παραστάσεις, να βλέπεις κάτι άλλο. Και να είσαι ωραία παρέα. Τι θεωρείς, πώς θεωρείς ότι μπορεί να άλλαξε την οικογένειά σου όλο αυτό το οποίο έζησαν μαζί σου, δίπλα σου? Πολύ τώρα. Αυτό τώρα σε μην το κουβεντιάζουμε. Ένα θα σου πω. Η μαμά μου από τότε έχει αρρωστοφοβία. Τρέχει στους γιατρούς χωρίς λόγο. Στα παιδιά σου κατάφερες να περάσεις αυτό το «μια ζωή την έχουμε, ας λοιπόν, το ζήσουμε»? Νομίζω ότι τα παιδιά μου φοβήθηκαν πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Και τα δύο. Και είχα ρωτήσει τότε την ψυχολόγο εάν θα πρέπει να τα κουβεντιάζω, να κουβεντιάζω αυτό που μου συμβαίνει, και μου είχε πει ότι τα παιδιά είναι έτοιμα να ακούσουν όταν τα ίδια σε ρωτήσουν. Mm-hmm. Οπότε εννοείται όταν με ρωτούσαν κάτι έλεγα την αλήθεια, δεν έκρυβα κάτι. Όμως ο Μανώλης μου, πάμε να με ακούσει, θα είμαι Μανώλη, συγγνώμη, είχε θέμα το λαιμό του. Mm-hmm. Και έπρεπε να πάρει κουμεντίν, αντιβίωση. Και μία μέρα έχει τη γυναίκα να καθαρίσει και γυρνάει το ψυγείο, βγάζουμε το ψυγείο και πίσω από το ψυγείο, παιδιά, ήταν γεμάτο ακουμεντίν, δεν τα άπινε. Γιατί εγώ έκανα το λάθος και είπα ότι η μαμά θα πάρει μία πάρα πολύ δυνατή αντιβίωση και δυστυχώς θα χάσει τη μαλλιά της. Κάπως έπρεπε να το πω, δεν ήξερα, δεν το είπα μάλλον σωστά εγώ. Και το συνδύασε το παιδί. Και συνδύασε έτσι ο Μανώλης ότι αν παίρνει και αυτός φάρμακα, θα φύγουν και τα δικά του τα μαλλιά και θα το κοροϊδεύουν στο σχολείο. Mm-hmm. Γι' αυτό σου λέω ότι όπως δεν γεννιόμαστε εκπαιδευμένες μάνες, το ένστικτό μας, η αγάπη μας είναι αυτή που μας καθοδηγεί για το τι θα κάνουμε. Όταν λοιπόν μια μητέρα της συμβεί αυτό και έχει μικρά παιδιά, εννοείται είναι δύσκολο, είναι αυτό που σου είπα, ότι για μένα πιο δύσκολο ήταν να διαχειριστώ τους ανθρώπους που αγαπώ. Mm-hmm. Όχι εμένα, τους άλλους, που εννοείται με επηρεάζει. Οπότε το μήνυμά σου για κάτι το οποίο όταν το ακούσει κάποιος ακούει κάτι τρομακτικό. Εντάξει, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι μας το έχουν καλλιεργήσει από πολύ παλιά, mm-hmm, όλο αυτό. Να ακούμε καρκίνο και δίπλα θάνατο, έτσι κολλητά. Εννοείται δεν είναι έτσι. Εννοείται ότι έχουν αλλάξει
και τα πρωτόκολλα που κάνουν θεραπείες. Εννοείται δεν πρέπει να φοβόμαστε. Το ξέρω ότι και εγώ φοβήθηκα. Είναι δύσκολο να μην φοβηθείς. Είναι πολύ δύσκολο. Φοβάσαι. Τώρα τι να πούμε, ψέματα. Φοβάσαι πολύ. Και πονάς και πολύ. Μπορεί νομίζω να είναι κάθε άνθρωπος, εγώ ακόμα και όσο όμορφα και να τα περιγράψω, είναι πώς θα το βιώσει ο ίδιος. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Οπότε έχει μεγαλώσει αλλιώς, έχει άλλους ανθρώπους δίπλα του. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Εγώ εύχομαι να το βιώσει με το κεφάλι ψηλά, όπως και εγώ, και να πατήσει γερά στα πόδια του. Και να φροντίσει να έχει αυτό τον ειδικό δίπλα του, για να μοιράζεται πράγματα που καμιά φορά και φοβάσαι και ντρέπεσαι να τα πεις. Γιατί αλλάζουν πολλά στο σώμα σου, αλλάζουν πολλά. Σου λέω, είναι πολύ σημαντικό για μια γυναίκα όταν κοιτάξεται στον καθρέφτη και δεν έχει μαλλιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι εμένα αυτό με πείραξε πιο πολύ από όλα. Τα το μαλλιά. Πιστεύει. Ναι, πάρα πολύ. Με πείραξε. Θέλω να επανέλθω στο θετικό, γιατί όντως έχει συνδυαστεί ο καρκίνος με την κακή κατάληξη, με το θάνατο. Πλέον νομίζω όλο ένα και περισσότερο δεν χρησιμοποιούμε πια το επάρατη νόσος. Αυτό είναι δείξουμε... τραγικό. Ναι. Και το πιο τραγικό που μου έλεγαν εμένα. Εσύ πού τον έχεις? Τον καρκίνο θέλανε να πούνε και ναι. Το θεωρούσαν έτσι πιο ευγενικό το πού τον έχεις, ας πούμε. Ακόμα και οι ίδιοι ασθενείς. Δηλαδή, όταν πας και κάνεις εκεί τη χημοθεραπεία και είσαστε κάπως εκεί μαζεμένοι και ρωτάει ο ένας τον άλλον, εσύ που τον έχεις, εσύ που τον έχεις, εσύ που τον έχεις. Δηλαδή, φοβούνται και οι ίδιοι να πούνε, ενώ νοσούν από καρκίνο, αυτό έχουν. Και φοβούνται να πούνε και θεωρούν ότι είναι πιο όμορφο να πούνε εσύ που τον έχεις. Δεν ξέρω, εγώ να σου πω, δεν είμαι πολύ της εκκλησίας, όμως πιστεύω κιόλας. Εννοείται ότι προσευχήθηκα και πολύ. Και τώρα θα με δει και κανένας γιατρός, θα με κοροϊδεύει που προσευχήθηκα. Ναι, πίστευα πάρα πολύ, ειδικά στον Άγιο Γεώργιο. Και ήταν και στιγμές που ένιωθα ότι τον είχα δίπλα μου. Μπορεί να ήταν παρεστήσεις όταν ήμουνα στην Αθήνα, στο Αλεξάνδρος, τον έκανα. Μπορεί να ήταν και ο τρόπος σου να βοηθήσεις τον εαυτό σου για να κρατηθείς. Παιδί μου, ένιωθα ότι ναι, μπορεί και αυτό. Γιατί ήμουνα εκεί κλεισμένη, τίποτα σου λέω, ήταν όλα αποστηρωμένα. Εγώ εννοείται ότι όποιος μου πάρει τηλέφωνο και με ρωτήσει που περνάει, βιώνει το ίδιο θέμα με μένα, γιατί εγώ μπορώ να, δηλαδή έχω βοηθήσει και πολύ κόσμο για να τον καθοδηγήσω, γιατί τότε έπρεπε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις στη Γερμανία, πού θα πάνε, πώς θα το κάνουν, πού θα μείνουν. Προσπαθώ να το κάνω έτσι πολύ, όχι όμορφο γιατί δεν είναι, δεν έχω τη λέξη να το πω, αλλά προσπαθώ να περιγράψω τη δικιά μου ιστορία σαν κάτι δύσκολο που βίωσα, αλλά δεν είπα ποτέ γιατί μου συνέβη με αυτό. Είπα ευχαριστώ πολύ που μου συνέβη αυτό και είμαι αυτό που είμαι. Επειδή σε βοήθησε να αλλάξεις τις προτεραιότητες σου. Ναι. Είπα και ευχαριστώ πολύ που μου συνέβη αυτό. Είναι δικαιολογημένο το γιατί σε μένα, σου βγαίνει αυθόρμητα το γιατί. Δεν το είπα ποτέ. Γιατί σε μένα, όχι, γιατί στην οικογένειά μου, γιατί σε μένα. Συνέβη σε μένα γιατί εγώ απλά δεν πρόσεχα τον εαυτό μου. Γι' αυτό συνέβη. Και παρόλο που με ειδοποίησε, σου είπα και πριν, εγώ δεν έδωσα σημασία. Οπότε για μένα το ότι ζω είναι ένα θείο δώρο. Και εύχομαι να κρατήσει πολύ, εννοείται, αυτό το θείο δώρο, γιατί έχω ακόμα πολλά πράγματα να κάνω. Έχεις πολλά πράγματα να κάνεις και είναι και πολλοί κόσμος που περιμένει από σένα, ναι, πολλά πράγματα. Καλέ, αλλά δεν αγχώνομαι γι' αυτό να πω επειδή θα συμβεί αυτό. Όχι, το άγχος τέλος,
αυτό. Ναι. Το έχεις καταφέρει έχω, αυτό. Όχι, άκου. Και τώρα αγχώνομαι καμιά φορά. Δηλαδή θα αγχωθώ έτσι για... Ξαναεπανέλθεσαι, θέλω να σου πω. Περνάει ο καιρός και ξαναέρχεσαι στα κανονικά σου και κάνεις και τα ίδια λάθη καμιά φορά. Απλά δεν τα αφήνεις να κρατάνε καιρό. Mm-hmm. Δηλαδή τα σταματάς. Σου χτυπάει το καμπανάκι ότι μην κάνεις τα ίδια λάθη. Δεν ξαναεπανέλθεσαι, δηλαδή όσο ξαναέρχεσαι και... Τώρα, στην αρχή που λες, έκανα κάθε χρόνο εξετάσεις. Όχι, στην αρχή έκανα κάθε μήνα, μετά κάθε δύο μήνες, μετά κάθε τρεις μήνες, μετά κάθε τέσσερις μήνες. Σου λέω τώρα εγώ και με κρίση πανικού και έμπαινε και έκανα ξωνική, μαγνητική και κάτι δικές μαστογραφίες που ήταν σαν μαγνητική. Που μου λέει ο γιατρός πρέπει να πας στη Γερμανία. Λέω εγώ δεν πάω στη Γερμανία. Εγώ δεν παίρνω σε αεροπλάνο. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα πας. Θα πας, μου λέει, με πλοίο, να πάρεις αμάξι, να πας. Εγώ σου έχω κλείσει ραντεβού και πρέπει να είσαι εκεί. Και έτσι μου πέρασε. Γιατί είπα, άσε τα νάζια, κοπελιά. Άμα θες να ζήσεις, πήγαινε να δεις ακριβώς τι είναι αυτό που έχεις για να προχωρήσεις. Διαφορετικά εκεί μην στην κρίση πανικού. Αλλά ξεπέρασες εγώ ξεπέρασα και, ναι, και την κρίση πανικού. Mm-hmm. Άρα ξεπέρασες κρίση πανικού, μπήκε σε αεροπλάνο. Α, ναι, δεν εννοώ, θέλω να σου πω, δεν ήταν κάτι που μου συνέβαινε από μικρή. Ήταν όμως ένα χρόνο πριν νοσήσω μου είχε συμβεί αυτό. Δεν το είχα πάντα. Mm-hmm. Εγώ ήμουν αγοροκόριτσο, δεν φοβόμουν τίποτα. Και ξαφνικά έγινα μια γυναίκα που φοβόταν να βγει από το σπίτι της, μην πάθει κρίση πανικού, που φοβόταν να ταξιδέψει. Και ξαφνικά ήρθε αυτό στη ζωή μου για να με ταρακουνήσει και να αλλάξω. Σε αυτό το πράγμα άλλαξα. Και το συμπέρασμα είναι ότι ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Εννοείται και μπορεί. Και είσαι το ζωντανό παράδειγμα. Μα καλέ, είμαι παράδειγμα. Και όχι μόνο εγώ. Είναι mm-hmm. και πάρα πολλοί κόσμος που τα έχει καταφέρει από αυτό το δύσκολο. Και επειδή εγώ και με το ρόλο μου τώρα με το φεστιβάλ, όταν κάναμε αυτό το βιβλίο και έπρεπε να αποφασίσουμε πού θα δώσουμε αυτά τα χρήματα, είπα θα τα δώσουμε στην παιδοαιματολογική. Mm-hmm. Γιατί σκεφτόμουν ότι εγώ το πέρασα λίγο μεγάλη. Αυτά που το περνάνε τόσο μικρά... Πόσο δύσκολο είναι για την οικογένεια όλο αυτό. Οπότε θέλω να ξέρω ότι πάω και μαγειρεύω με τα παιδιά στην παιδοδερματολογική και δεν στεναχωριέμαι. Δεν πάω θλιμμένη. Δεν πας με ίκτο και με λύπηση, πας με χαρά. Πάω γιατί θέλω να κάνω πράγματα για αυτά τα παιδιά και να νιώσουν λίγο χαρά. Δηλαδή, πώς πήγα εκτός στο σχολείο και κάναμε τα κουλουράκια. Έτσι και αυτά και αυτά περιμένουν. Δηλαδή τους λείπει αυτό γιατί στα παιδιά αρέσει πολύ να είναι στην κουζίνα και να κάνουν να ζυμώνουν. Και όταν είσαι σε ένα νοσοκομείο πολύ καιρό και δεν έχεις αυτό το σπίτι σου, την κουζίνα της μαμάς σου, να κάνεις πάνω με μαμά σου. Κανονικότητά σου. Μου αρέσει που πάω εκεί και κάνουμε έτσι μια, στείλουμε μια ωραία κουζίνα και μαζί με τα παιδάκια κάνουμε πράγματα. Mm-hmm. Είναι ίσως και η συνδρομή σου, το λιθαράκι που βάζεις στο να βοηθήσεις την ψυχολογία τους. Αυτό δηλαδή πως έκανες τον εαυτό ναι, σου. Αυτό. Το αυτό. Χρειάζονται όλοι που νοσούν. Ναι. Αφού θυμάμαι ένα κοριτσάκι που με περίμενε, και μου λέει, μαμά της έχει βάλει το καλό της στο φόρεμα, της σε περιμένει. Συνεχίζεις και πηγαίνεις με το σύλλογο. Εννοείται και πάμε. Έχουμε πολύ καλή σχέση με όλους εκεί. Θεωρούμε ότι είναι ανοιχτή η πόρτα για εμάς. Και αυτοί γνωρίζουν και εγώ τι έχω περάσει. Οπότε είναι πολύ τρυφερό όλο αυτό που γίνεται. Mm-hmm. Δεν έχει κάτι... Mm-hmm. πίσω από όλο αυτό. Δεν είναι τίποτα κατόρθωτο, ειδικά σήμερα που έχει αλλάξει και όλη αυτή η τεχνολογία, η επιστήμη, το πώς... δεν έχει καμία σχέση, γιατί φαντάσου όταν εγώ μπορεί να ήμουν και από τους πρώτους που... Σου λέω, ήμουνα η μοναδική περίπτωση mm-hmm. με το δικό μου πρόβλημα. Άρα. 20 αυτά. Χρόνια μετά, λοιπόν. 20, έχω γενέθλια. Πότε? Όχι, ενώ έχω γενέθλια 20 χρόνια μετά. Α, είναι φέτος. Είναι τώρα 20 χρόνια ακριβώς. Ναι, είναι 20 χρόνια. Και είμαι πολύ χαρούμενη.
που ζω και τσιμπιέμαι να δω αν ζω, γιατί είμαι ευτυχισμένη και λέω είναι αλήθεια τώρα όλο αυτό. Και εύχομαι όποιος το βιώσει, αυτό που είπα και πριν, να μην τραπεί για αυτό που, για την εικόνα του, και να πατήσει έτσι γερά στα πόδια όσο πιο δυνατά μπορεί, όσο δεν έχει πατήσει δυνατά στη ζωή του, και θα τα καταφέρει.